Περιμένουμε ακόμα περισσότερα χιόνια, αυτό που πάμε και στην αρχή της εκπομπής. Εκεί μετά την Πέμπτη, ξημερώματα Παρασκευής, για ένα τριήμερο θα κατέβουν χιόνια και σε χαμηλά υψόμετρα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Δεν έχουμε παράπονο, αλλά τι να κάνεις, μπαίνει ένα μέτρο σύγκριση εκεί με κάποιες περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα που το έχουν λίγο παραπάνω. Και θα πάμε στο Καρπενήσι, θα πάμε στο Βελούχι. Εκεί θα συναντήσουμε υπευθύνους του χιονοδρομικού κέντρου και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Όμορφα, λευκά και κάπως ξεχωριστά. Είναι ο κύριος Μάνος Μπαχλαβάς Στρίγκλης και ο κύριος Θοδωρής Λεωνάρδος. Να σας καλησπερίσουμε και τους δύο από την Κρήτη. Τι να πούμε, ό,τι και να πούμε εκεί για το φόντο από πίσω, τα λόγια είναι λίγα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα από το όμορφο Βελούχι. Καλησπέρα και από εμάς. Από τα χιόνια και από το Βελούχι μας το όμορφο. Μιλάμε για τι υψόμετρο εκεί. Λίγο κάτω από τα 2 χιλιόμετρα. Α, μάλιστα. Είστε από τους τυχερούς του χειμώνα όμως. Είμαστε όντως από τους τυχερούς του χειμώνα. Μας έχει τιμήσει ο χιονιάς ιδιαίτερα. Δεν ξέρω, τις προηγούμενες ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, είχε κλείσει εκεί ο δρόμος γενικά από την έντονη χιονόπτωση. Έχουν αποκατασταθεί τα όποια προβλήματα. Έχουν αποκατασταθεί τα πάντα. Στο δίκο δίκτυο έρχονται πάνω στο χιονοδρομικό χωρίς αλυσίδες. Ο δρόμος είναι πεντακάθαρος. Είχαμε πάρα πολύ χιόνι στο δρόμο. Δηλαδή συναντήσαμε μπορεί και 4,5 μέτρα χιόνι σε κάποια σημεία. Ναι. Αλλά πήγαμε πάρα πολύ καλά με τον υποχιονισμό, ανοίξαμε. Και ήρθε ο κόσμος το Σαββατοκύριακο. Είχαμε και την ημέρα, Παγκόσμια ημέρα χιονιών την Κυριακή. Ναι. Και πήγαμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ο κόσμος χάρηκε, παίξαν τα παιδάκια με το χιόνι, οι οικογένειες ήρθαν και το ευχαριστηθήκανε. Πήραν το οξυγόνο τους, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλά και με την πανδημία και το έχει ανάγκη ο κόσμος να περάσει πάρα πολύ καλά. Με προσοχή πάντα, πάντα να τηρούμε τα πρωτόκολλα με ευλάβεια. Βέβαια. Και πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι. Σε σχέση με προηγούμενες φυσιολογικές χρονιές, όπως το 17, το 18, το 19, η κινητικότητα εκεί στο χιονοδρομικό κέντρο στην περιοχή σας είναι αυξημένη, είναι πιο έντονη? Ίσως η λαχτάρα του κόσμου βέβαια να έχει οδηγήσει πολλούς στο να επισκεφθούν εκεί την περιοχή. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι εμείς σαν διαχειριστές χιονοδρομικού είναι η πρώτη μας χρονιά, οπότε δεν έχουμε στοιχεία αυτοπροσώπως για να κάνουμε τη σύγκριση. Όμως ως δεινοί χιονοδρόμοι που ερχόμασταν κάθε χρόνο στο Βελούχι, ναι, μπορούμε να πούμε ότι φέτος και εμείς γινόμαστε δέκτες αυτού, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που είναι στην περιοχή και έρχονται και συζητάμε, μας λένε ότι τόσο κόσμο που έχει φέτος, είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε. Είχατε πάρα πάρα και κάτι το οποίο βέβαια είναι πολύ ενθαρρυντικό, κυρίως γύρω από την ψυχολογία και για το πώς νιώθουν οι άνθρωποι που επισκέπτονται εκεί την περιοχή. Δεν ξέρω η καθημερινότητα πώς είναι εκεί. Φαντάζομαι είστε επί 24ωρου στο χιονοδρομικό, σωστά? κάπως έτσι. Ανεβαίνεις και δεν κατεβαίνεις μετά, γυρίζεις τον Απρίλη. Είναι έτσι. Λοιπόν, μένεις και δεν φεύγεις. Κριτικοί έρχονται. Περνάμε και ωραία εμείς. Ήρθανε κριτικοί. Κριτικούς έχουμε και συγγενείς. Α, οπότε να στείλει και χαιρετίσματα. Κριτικούς. Ναι, εννοείται. Τα χαιρετίσματά μας. Είχαμε και τηλέφωνο χθες από κριτικούς που θέλουν να έρθουν. Και θέλουν να μείνουν, όχι κάπου λέει στο Καρπενήσι, αλλά ψηλά λέει στο χιονοδρομικό. Στο χιονοδρομικό. Έχουμε λίγο καταφύγιο. Λοιπόν, εντωμεταξύ έρχεται χιονιάς μέσα στη βδομάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις χτυπά καμπανάκι, προετοιμάζεστε κατάλληλα. Ποια είναι η διαδικασία? Έλα, το Δωρίδα. Λοιπόν, προετοιμάζω. Έχει και κρύο εδώ, να ξέρετε. Έχει, το ξέρω, ναι, θα σας αποδεσμεύσω τώρα σε λίγο. Όχι, δεν μας είπατε, είμαστε μια χαρά, μας αρέσει εμάς. Μόνο μία λεφτά είναι. Και περνάμε καλά. Έχουμε συνήθει, είναι η αλήθεια. Όσον αφορά τώρα, μπορείτε να ξανακάνετε λίγο την ερώτηση? Σωστά, πάμε, βέβαια. Η προετοιμασία, ξέρετε, περιμένουμε και χιονιά τώρα από την Πέμπτη και μετά. Εσάς θα σας επηρεάσει λίγο πιο νωρίς. Οπότε τι προβλέπετε? Περιμένουμε χιονιά. Η αλήθεια είναι εμείς πάντα όταν περιμένουμε χιονιά χαιρόμαστε. Ναι. Ένα χιονοδρομικό χωρίς χιόνι πάβει να είναι χιονοδρομικό. Σωστό. οπότε χαιρόμαστε πολύ. Είμαστε πάντα προετοιμασμένοι για το χιονιά. Έχουμε τα μηχανήματά μας όλα σε λειτουργία και σε αναμονή. Το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο άρτια.
Οπότε δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε από το χιονιά. Είμαστε πάντα προετοιμασμένοι. Το περιμένουμε με πάρα πολύ χαρά. Θέλουμε να έχουμε χιόνι. Οπότε είμαστε καθόλου έτοιμοι. Η αίσθηση να μένει κάποιος σε 2 χιλιόμετρα υψόμετρο, δεν ξέρω πόσο ξεχωριστή είναι. Για φυσιολάτρες, ναι, είναι καταπληκτική. Νομίζω για τον καθένα. Αντικειμενικό μέσα είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αντικειμενικό είναι. Είναι εκπληκτική. Είναι εκπληκτική γιατί φεύγεις από τη βουή της πόλης, από την καθημερινότητα, μπορεί να βλέπεις κόσμο συνέχεια, μέρα νύχτα, γύρω-γύρω. Και εδώ το βράδυ βλέπεις μόνο λαγούς και αλκούδες. Και αρκούδες. Λύκους βλέπετε εκεί. Ξέρετε, έχει ξενίξει και η ιστορία με τους λύκους τώρα τελευταία. Για την ώρα δεν έχουμε δει. Αν δούμε κανέναν, θα τον ταΐσουμε κάτι τη μα και μην σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Το μήνυμά σας στους κριτικούς. Είναι και μια δύσκολη συγκυρία στην πανδημία, ξέρετε. Καλό είναι να ξεφεύγουμε λίγο με θεματικές δραστηριότητες. Το μήνυμά μας καταρχήν, η μεγαλύτερη κατανάλωσή μας είναι ρακόμελο. Σωστό. Οπότε πάντα σας σκεφτόμαστε κάθε μέρα. Λοιπόν, εγώ να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ζωντανοί άνθρωποι με το χαμόγελο, μας φτιάξατε την αρχή της εβδομάδας. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Και εμείς και εμείς την Ευρωπαϊκή. Αγαπάμε την Κρήτη. Και με το καλό πραγματικά σας περιμένουμε. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι μείον 7. Α, μάλιστα. Ωραία, ναι, λοιπόν, ναι. Υπομονή. Με τον αέρα μείον 12. Μείον 12, και λίγο παραπάνω ίσως. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, είπαμε, δεν θα μπορούσε σήμερα η εκπομπή να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί με το χαμόγελο, κάπως έτσι ξεκινήσαμε, πήγαμε καρπενήσει.